Όλα έτοιμα τώρα για το Τζάμπολ. Με την Κύπρο να βγαίνει νικήτρια από το Τζάμπολ. Παζαλής και ο Τίγκας στην πρώτη επίθεση για την εθνική μας ομάδα. Και το Σιμιτζή. Ο Σιμιτζής πλέον είπαμε αγωνίζεται ως Κύπριος, όχι naturalize. Και έτσι έχουμε και τους δύο στην 12η. Πρώτο καλάθι σήμερα με τον πολύ ψηλό τον Άλεξ Όλαχο, ο οποίος θα πάρει το πικ από τον Μαραγκό. Στυλιανού, ωραία η προσποίηση, ελευθερώθηκε εξαιρετικά και εκτέλεσε από μέση απόσταση. Γρήγορη επιδοσία την Κύπρο, Τίγκας. Θα παίξει το 1-2, η παλά θα καταλήξει στον Αμερικανό της Ρουμανίας, ο Όλαχ από μακριά θα εκτελέσει. Νικολέσκου, αρχηγός της Ρουμανίας, έδωσε στον Ρίτσαρντ Νικολέσκου για 3. Μέσα και αυτό, η Ρουμανία η οποία δυστυχώς για μας σήμερα βρίσκει λύσεις από τα 6,75. Δεν θα πάρει τώρα την μπάλα. Πρώτη του συμμετοχή πήγα να πω η πρώτη του επαφή με την μπάλα με τη εθνική, αλλά δεν την πήρε την μπάλα. Μιχαήλ στο drive, καλά για την εθνική μας. Ολυμπιακής καλαδόσφαιρα στο Αποέλ, στην ΑΕΛ και τα λοιπά. Το ανάφερα και νωρίτερα τον Χρήστο, πολύ σωστά. Το 13 πήγε στον Ολυμπιακό Πειραιώς στα 18 του. Εδώ η Ρουμανία ένα γρήγορο σουτ και πάλι από τα 6,75. Πολύ δουλειά σήμερα ο Μαντοβάνη και μέχρι στιγμής τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Να εδώ όπως τώρα που κλέβει για την ομάδα μας. Κύπρος στο fast break. Χριστοδούλου πάει προς το καλάθι. Θα δεχθεί όμως ψηλά την τάπα από τον Τούτορ Φομετέσκου. Η Ρουμανία που βγαίνει γρήγορα στην επίθεσή της, τρέχει και πίσω ο Ανδρέας Χριστοδούλου. Χαμένη ευκαιρία την ομάδα μας σε αυτή τη στιγμή. Φομετέσκου θα στείλει την μπάλα κάτω στο ζωγραφιστό και ένα εύκολο καλάθι για τον Εμμάνουελ Κάτε, ο οποίος ο Ρομπέρτο Μαντοβάνης στο σημερινό παιχνίδι. Χριστοδούλου θα πάρει το αίμα του πίσω αυτή τη φορά και να το πρώτο του καλάθι με την εθνική Κύπρου. 23 όλα το σκορ, πιέζουμε συνέχεια την μπάλα. Χριστοδούλου εκεί προσπάθησε να ενοχλήσει, θα πάρει το shoot ο Νικολέσκου και θα βάλει και αυτό το καλάθι η Ρουμανία. Ναι, το scouting report εδώ λέει ότι κόβει χωρίς την μπάλα, κινείται πολύ χωρίς την μπάλα. Δεν είναι ο καλύτερος τριμποντίστας, αλλά έχει 3 στα 3 μέχρι στιγμής, πρέπει να τον προσέξουμε ιδιαίτερα. Θα βάλει το καλάθι ο Πάτρικ. Εντάξει, ο εκνευρισμός στην Οκλήδο χαρίνει ότι η Ρουμανία πυροβολεί από μακριά. 7 στα 10 τρίποντα, αν είναι δυνατόν. Πολλά καλάθια είναι από διεισδύσεις. Με τον Τίγκα εδώ να μην μπορεί. Η Ρουμανία τρέχει σε ένα γρήγορο επίθεση. Ματσιούκα θα πετύχει το καλάθι από μακριά και πάλι. Άλλο ένα τρίποντο για τη Ρουμανία. Ίσως να είναι και για μας. Σιμιτζής. Να το πρώτο τρίποντο για την Κύπρο. 28-30 η Κύπρος. Παρ' όλα αυτά είναι κοντά. Η άλλη ομάδα Νεοκλήθεο Γραντή έχει 8 στα 11 τρίποντα και όμως είμαστε στο πλήν 4. Και βλέπουμε άλλη μια καλή άμυνα για την ομάδα μας. Η Κύπρος που τρέχει στο fast break. Τίγκας κοιτάζει τις επιλογές. Εξαιρετική πάσα κάτω στο Σιμιτζή. Θα μετρήσει το καλάθι. Η ασίσια για τον Φιλιπποντίκα. Κύπρος στο πλήν 4. 2 και 42 για τον τέλος του ημιχρόνου. Μαντοβάνη. Είναι πιο δυνατός ο Μαντοβάνη από τον Νικολέσκου. Θα βγάλει έξω όμως τον Τίγκα. Τίγκας έπαιξε ωραία με τον Λοϊζίδη. Ωραία πάσα του Λοϊζίδη. Στον Κωνσταντίνο Σίμιτζη. Κατοχή για την Κύπρο. Κουμής. 3 για το σιούτ. Ωραίος ο Κουμής. Εξαιρετικό το drive από τον Μιχάλη Κουμή. Ο Φομετέσκου. Ρουμανία η οποία ψάχνει δίωδο με κυκλοφορία στην περιφέρεια. Το σούτ για 3 μέσα από τον Μπόγκνταν Νικολέσκου που βάλε το τρίποντο και αμέσως time out από τον Χριστόφορο, διότι βλέποντας τη Ρουμανία για πρώτη φορά σήμερα να ξεφεύγει στο συν 10 από το 39-40 στο 39-49. Παίχτης επέστρεψε από την Ελλάδα, από τον Ολυμπιακό Πειραιώς, στην Ανόρθωση φέτος. Και ο Ιάκωβος Παντελή, έτσι. Βέβαια, ο Ιάκωβος είναι σκύλος. Να το καλάθι. Χρειαζόμαστε ένα καλάθι. Σιμιτζής το βάλε. Επιστρέφεται. Επιθετικό φάουλ καθαρό τώρα. Είχε και χτύπημα στο πικ και η Ρουμανία θα βάλει και το τρίποντο κιόλας στην επίθεση που συνεχίστηκε. Ο Φιζιό. Ναι, Σεραφείμ, ναι. Μιχαήλ του Κεραυνού. Στυλιανού για 3 μέσα. Καλάθι 3 πόντων από τον Νίκο Στυλιανού επιτέλους. Μετά από ώρα ο Νίκος Στυλιανού επιτέλους βάζει το πρώτο τρίποντο σήμερα. 1 στα 6 και φτάνει τους 9 πόντους. Μιχαήλ στον Λοϊζίδη. Καμέτου. Χριστοδούλου για 3. Μέσα! Καλάθι 3 πόντων, καλάθι 2 πόντων. Πατούσε γραμμή, δεν πειράζει. Θα το πάρουμε και αυτό, μας κάνει μια χαρά. Χριστοδούλου θα πάει στο drive, βγάζει έξω. Ωραία πάσα στη weak side στο Σιμιτζή για 3. Καλάθι 3 πόντων για την Κύπρο με τον Σιμιτζή, ο οποίος είναι ο μόνος παίχτης μας που συνδέεται από μακριά σήμερα. Είπαμε, ο στόχος μας είναι να γίνεται καλύτερη ομάδα. Στυλιανού, η έξτρα πάσα από τον Χριστοδούλου στο Σιμιτζή για 3 μέσα. Καλάθι 3 πόντων από τον Σιμιτζή και η Κύπρος μειώνει στους 4. Ο Στυλιανού για 3, σκοράρει από τη γωνία και η Κύπρος μειώνει στους 3. Συνεχίζει η Κύπρος. Μια άμυνα χρειάζεται, δεν χρειάζεται φάουλ. Να επανέλθει. Από τα screen ο Μαντοβάνη έρχεται. Η μπάλα στο Σιμιτζή για 3, στο σίδερο. Rebound αμυντικό στους Ρουμάνους, οι οποίοι κλειδώνουν την νίκη. Τελικό σκορ 65-69. Νίκη για τη Ρουμανία απέναντι στην Κύπρο. Η Κύπρος όμως σήμερα εξαιρετική.